Εκατοντάδες φίλοι και συγγενείς του Παύλου Φίσα συνοδεύουν τη σωρό του στο τελευταίο δύο, το πρωί, στο κημητήριο του σχιστού. Βουβός πόνος απλώνεται παντού για το αδικοχαμένο παλικάρι που έφυγε από τη ζωή, από το μαχαίρι και το μίσος κάποιου που τον θεώρησε ιδεολογικό αντίπαλο. Το μοναδικό σημείωμα στο μνήμα του γράφει. Μάρτυρας είσαι του κόσμου αυτού που τον σαπίσαμε. Καλωσόρισε, Θεέ μου, την ψυχή του δούλου σου Παύλου και βάλ τον στην αγκαλιά σου. Χάθηκε ένα παιδί. Ένα παιδί από κάτι δολοφόνος. Δολοφόνος. Έχεις μετανιώσει. Είσαι μέλος της Χρυσάφης. Φορώντας Αλεξής Φερομάστης του στιγερού εγκλήματος, οδηγήθηκε κάτω από δρακόντια μέτρα, με σκυμμένο το κεφάλι στον εισαγγελέα, στον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες επέμεινε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Υποστήριξε ότι δεν είναι ενεργό μέλος της Χρυσής Αυγής, όπως είχε καταθέσει λίγες ώρες νωρίτερα στους αστυνομικούς, αναφέροντας και τις επισκέψεις του στην τοπική οργάνωση Νίκαιας. Ιδεολογικά ανήκω στη Χρυσή Αυγή. Γνωρίζω παιδιά στο γραφείο της Νίκαιας και πηγαίνω συχνά. Ο 45χρονος δράστης πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η άρση απορρίτου που έχει ζητήσει η αστυνομία αναμένεται να δώσει την απάντηση στο ερώτημα ποιος κάλεσε το 45χρονο να πάει στο σημείο της συμπλοκής. Ποιος δηλαδή είναι ο ηθικός αυτούργος στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και άλλος ένας ένοχος, τον οποίο θα τον αποκαλύψω όταν βγει η πραγματική αλήθεια. Για μένα, η δικαιοσύνη. Θέλω το όνομα αυτού που πήρε τηλέφωνο, αυτόν εδώ που τον πήρε τηλέφωνο και κάνω όλο αυτόν τον καρπό. Και η δικαίωσή μου είναι όχι να φυλακιστεί, να εκτελεστεί, θα σκοτώσει κι άλλους. Δεν γίνουν αυτά, θα γίνουν άλλα πράγματα. Εγώ έχω τελειώσει, 62 χρόνια έχω τελειώσει. Είμαι σιωπηλός, πολύ σιωπηλός, αλλά είναι και καζάνι που αν θα σκάσει θα πλημμυρίσει αίμα. Εγώ θέλω δικαίωση. Μέσα από τις κλήσεις και τα μηνύματα που έστειλαν πρωταγωνιστές σύμφωνα με αυτόπτες της συμπλοκής, αναμένεται να φανεί ποιος οργάνωσε το φωνικό τάγμα εφόδου που αποτυπώνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο του Α, αφού σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τουλάχιστον 30 άτομα, ομοιόμορφα ντυμένα, λειτουργήσαν σαν ομάδα κρούσης εναντίον της παρέας του Παύλου Φίσα. Οι φίλοι του Παύλου Φίσα, που κυνηγήθηκαν και οι ίδιοι, μιλούν στον Α για ομάδα κρούσης που συγκεντρώθηκε μετά από τηλεφωνήματα. Ήμασταν 9 άτομα, 7 αγόρια, 2 κοπέλες. Η κοπέλα του θύματος και η κοπέλα ενός φίλου. Μας πήρε ένας φίλος τηλέφωνα να πάμε σε ένα άλλο μαγαζί, γιατί δεν μας έκανε το μαγαζί που πήγαμε. Πίσω μας καθόντουσαν δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, άγνωστα σε εμένα και στους φίλους μου. Δείχνει με παραλλαγές, για τα μπότες και μαύρες μπλούζες. Μετά από λίγο βγήκανε από το μαγαζί, βγήκαμε και εμείς από το μαγαζί, με προέλευση τα αυτοκίνητά μας. Είχαν κάτσει έξω από τα αυτοκίνητά μας, είχαν βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν ρόπαλα. Ένας από αυτούς κράταγε σιδερολωστό. Ένας από αυτούς κράταγε κατσαβίδι. Ένας από αυτούς έπαιρνε ασταμάτητα τα τηλέφωνα. Εννοείται πως μας απειλούσαν. Εμείς τρέξαμε, κρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβαμε στο τέλος. Αφού ο φίλος μας έδιρε αυτόν που τον μαχαίρωσε και δεν μπορούσε να τον εδίρει πίσω αυτός που τον εμαχαίρωσε, έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν για να απολογηθούν η σύζυγος του δράστη και μία ακόμα γυναίκα που κατηγορούνται για ψευδορκία και απόκρυψη στοιχείων. Η σύζυγος στον ανακριτή αρνήθηκε ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Δεν έχω σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Μια φορά πήγα σε διανομή τροφίμων. Πανικοβλήθηκα. Και γι' αυτό το λόγο είπα ό,τι είπα στην αστυνομία. Στον ανακριτή οδηγήθηκε και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Πειραιά της Χρυσής Αυγής για παράβαση του νόμου περί όπλων, γιατί στα γραφεία βρέθηκε ένα πτυσσόμενο γκλομπ. Με κάλεσε η αστυνομία να ανοίξω τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης και κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκε ένα πτυσσόμενο διαλυμένο γκλομπ που ήταν ξεχασμένο. Δεν γνωρίζω το δράστη. Εκεί ήταν, αστυνομία ήταν εκεί. Επειδή υπάρχει ο ισχυρισμός της αστυνομίας επίσημα ότι ειδοποιήθηκαν, ότι ήρθαν μετά. Εντάξει, μπορεί να ειδοποιήθηκαν. Στο περιστατικό πάντως ήταν μπροστά. Γι' αυτό και τον πιάσαν τον δράστη. Αυτόπτες μάρτυρες της συμπλοκής καταγγέλνουν ότι ο Παύλος Φίσας μαχαιρώθηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών.
Γείτονας αναφέρει ακόμα και διάλογο των αστυνομικών με το δράστη λίγες στιγμές πριν τα μοιραία χτυπήματα. Διαφορετική είναι η εκδοχή της αστυνομίας. Η ομάδα αδειάς αναφέρει έφτασε αφού ήδη συμπλέκονταν δράστης και θύμα. Το αυτοκίνητο ήταν ανάποδα εδώ. Ανάποδα στην λόγο. Ανάποδα στην λόγο. Και η αστυνομία ήταν ανάποδα. Του λένε πού πας, του λέει. Πού πας ανάποδα. Του λένε αυτοί. Η αστυνομική. Αυτό σταμάτησε εδώ μπροστά. Έφαγε κάποιες στιγμές. Αλλά ήταν τόσοι πολλοί. Πώς να τα βγάλει πέρα η αστυνομία. Οι αυτόπτες διαψεύδουν ότι η αστυνομία έφτασε εδώ ουσιαστικά την ώρα του μαχαιρώματος. Κάνουν λόγο για παρουσία αστυνομικών αρκετά λεπτά πριν. Όπως λένε μάλιστα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας προσπάθησαν να χωρίσουν τα άτομα. Όταν ακούσαμε εμείς τις φωνές, την ώρα που βγήκα στο μπαλκόνι έξω, εκείνη την ώρα ήταν και η αστυνομία εκεί. Είχε έρθει και η αστυνομία, έρθει η ομάδα Δίας, ας πούμε. Και τι πήρε. Προσπαθούσαν να τους χωρίσουν, εντάξει. Προσπαθούσαν να τους χωρίσουν. Ακριβώς επειδή οι αστυνομικοί ήταν μπροστά στο μαχαίρωμα, συνέλαβαν το δράστη, υποστηρίζουν οι μάρτυρες. Στο βίντεο ντοκουμέντο του Α, γυναίκα αστυνομικός διακρίνεται να κινείται ανάμεσα στους νεαρούς και να ζητάει από έναν από αυτούς να την ακολουθήσει, στο σημείο ακριβώς της δολοφονίας. Χωρίς λόγο, καθώς απομακρυνόμασταν από το σημείο, κότες, θα σας σφάξουμε, έλατε εδώ. Άρχισαμε, τρέχαμε, πιάσαν τον έναν και δυστυχώς τον σφάξανε. Με τι ήταν οπλισμένοι? Σίγουρα κράνη, ρόπαλα, άρβυλα και γάντια όλοι. Διακρίναμε. Μαύρα, μπλουζάκια, παραλλαγής παντελόνια αλπινιστών και στρατικά έρβυλα. Τατουάζ με άνδρους και πιθανολογώ πως ένας φοράει και ένα μπερέ. Στιγμή την οποία υπάρχει θύμα, το οποίο είναι με μαχαίρι, προφανώς είχαν και φιλέτα. Στοιχεία αναζητούν οι αστυνομικοί και από βίντεο σαν αυτό βλέπετε από κάμερες κλειστού κυκλώματος σε καταστήματα της περιοχής. Τα μέλη της ομάδας κρούσης που συμμετείχαν στο δολοφονικό χτύπημα στο Κερατσίνι αποτυπώνονται καρέ-καρέ στο βίντεο ντοκουμέντο του Α. Με ρούχα παραλλαγής τρέχουν να απομακρυνθούν όταν εμφανίζονται οι αστυνομικοί. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ήρθε η ομάδα Δίας. Ήταν μόνο 4 μηχανές, δεν είχαν προλάβει να έρθουν όλοι. Γιατί τους είχαν ειδοποιήσει από τη γειτονιά γιατί ήταν την κινητικότητα. Εμείς πήγαμε να περάσουμε τον δρόμο άντι. Ξεκινήσανε να μας βρίζουν και να μας κυνηγάνε. Στο βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο της συμπλοκής διακρίνονται οι κινήσεις των νεαρών, όπως και της αστυνομικού που τους θυσίασε. Ρίκοι κάνουν λόγο για μπλόκα που είχαν στηθεί από νωρίς, από τάγμα εφόδου όπως λένε χαρακτηριστικά. 9.30 εγώ κατέβηκα για να πάρω ψωμί από απέναντι από τον Βούρνο και 9.30 στην υψηλά του ήταν 2-3 άτομα, είχαν μαζευτεί από τις 9 η ώρα, 9.30 είχαν κάνει ενέρδρα στην Αμφιάλη, είχαν μαζευτεί για να κάνουν φασαρία. Ήταν στημένο το παιχνίδι. Για δεύτερη μέρα η αστυνομία έκανε έρευνα γραφεία της Χρυσής Αυγής σε Ασπρόπυργο, Μέγαρα, Αρτέμιδα, Άλυμο και Σαλαμίνα.